Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που αφορά τους εμβολιασμούς κατά του ιού της γρίπης. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί. Με δήλωση του Υπουργού Υγείας, αυτό μπορεί να γίνει μόνον με την προσέλευση σε κάποιο φαρμακείο ή ιατρείο του ενδιαφερόμενου. Ηλικίες άνω των 60 και ευπαθείς ομάδες πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης. Σύμφωνα με τον Αθανάσιο Πλεύρη, το εμβόλιο της γρίπης δεν θα συνταγογραφείται στο εξής και αυτό θα συμβεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Είχατε δεσμευθεί ότι ενώ έχουν βγει σποτάκια, κάντε το εμβόλιο για τη γρίπη, κάντε και το εμβόλιο για τη γρίπη. Ανταποκρίνεται ο κόσμος, αλλά του λένε ότι πρέπει, ξέρεις κάτι, να υπάρχει βεβαίως η ιατρική ότι πρέπει να κάνεις το εμβόλιο της γρίπης. Να συνταγογραφείτε δηλαδή το εμβόλιο της γρίπης. Αυτό δεν είναι. Είχατε δεσμευτεί ότι θα το εξετάσετε, το αντιμετωπίσετε, γιατί το θέμα είναι να πάει ο κόσμος να κάνει όπως το κάναμε παλαιότερα. Πήγαινα εγώ στο φαρμακείο, κάνε μου το εμβόλιο, μου έκανε το εμβόλιο, ούτε συνταγογράφηση ούτε τίποτα. Το λύσατε το θέμα. Κύριε Παπαδάκη, επειδή μου το είχατε επισημάνει και το αναζητήσαμε, πλέον που έχουμε διασφαλίσει την επάρκεια, γιατί ο λόγος ήταν να έχουμε την επάρκεια, ενδεχομένως και από την άλλη εβδομάδα η Γενική Γραμματέα που χειρίζεται Ειρήνη Αγαπηδάκη θα ανοίξουμε το σύστημα ώστε να μην χρειάζεται να υπάρχει ραντεβού ή συνταγογράφηση και ταλαιπωρία του πολίτη. Άρα, είναι τίδης. Άρα να το γράψουμε, Άρη μου, γιατί αυτή είναι η είδηση, χωρίς συνταγογράφηση το εμβόλιο για τη γρίπη από την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι, τώρα το χρονικό πλαίσιο ακριβώς να μην το δεσμεύσουμε, γιατί σχετιάζεται ακριβώς με την επάρκεια, οπότε θα υπάρχει συγκεκριμένη ανακοίνωση. Αλλά απλώς είμαστε στο τελικό στάδιο της υλοποίησης. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας στα ενεργειακά. Ο λόγος, το 18ο έκλογο απολογιστικό συνέδριο πραγματοποίησε σήμερα το πρωτοβάθμιο σωματείο στην ενέργεια Σπάρτακος, στον δρόμο για τις εκλογές. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι κάλπες θα στηθούν 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου. Κυρίαρχα θέματα και μείζον ζητήματα που θα απασχολήσουν και την επόμενη διοίκηση, η απολιγνητοποίηση, οι εργασιακές σχέσεις, αλλά και η κατάσταση που έχει να κάνει με το κόστος στην ενέργεια. Πόσο σημαντική είναι η χρονική στιγμή που κάνετε αυτό το Γενικό Συμβούλιο? Είναι στην πιο κρίσιμη στιγμή για την ιστορία της επιχείρησης που πραγματοποιείται το 18ο Εκλογικό Συνέδριο. Έχουμε μπροστά μας μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα και καλούμε σήμερα να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για την επόμενη μέρα, τόσο για την επιχείρηση όσο και για την περιοχή μας. Πιστεύω θα πάρθουν σημαντικές αποφάσεις και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλείται αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία να τις υλοποιήσει. Κάποιοι άξονες που ενδεχομένως. Κοιτάξτε, είναι... το βασικότερο είναι να κάνει με την απολυτοποίηση, ένα θέμα που μας ταλανίζει. Και από ό,τι ακούμε, δεν έχουν προβληματιστεί τα όσα περνάει η χώρα μας. Και ακούμε ακόμα και προχθές τον Παπαθανάση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ότι η απολυτοποίηση θα προχωρήσει και δεν αλλάζει τίποτα. Απλά μόνο ο χρονικός σχεδιασμός. Γιατί όπως γνωρίζετε, κύριε Μαυρίδη, ήταν σε ένα μήνα να κλείσουν 4 λιγνητικές μονάδες στην περιοχή μας. Αυτές μετατίθενται για 1-2 χρόνια. Αυτό το συνδικάτο δεν μπορεί να το δεχτεί γιατί τις χρειάζεται η χώρα. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με μια σειρά σοβαρά ζητήματα, τα οποία θα συζητήσουμε μέσα. Όταν γίνονται εκλογικές διαδικασίες στα συνδικάτα, είναι ένα από τα κορυφαία γεγονότα αυτή τη στιγμή των συνδικάτων. Πολλό δε μάλλον όταν αυτό το συνδικάτο είναι ο Σπάρτακος, όπου είναι το μεγαλύτερο συνδικάτο στην ΔΕΗ, στην παραγωγή και σε όλη την εταιρεία ΔΕΗ, και δει όταν αυτό το συνδικάτο έχει δώσει αγώνα από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του σε σχέση με τα ζητήματα που αυτή τη στιγμή είναι επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε, δηλαδή τα ζητήματα της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και της ασφάλειας εφοδιασμού. Μιας και δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Δυτική Μακεδονία και εδώ από την πρώτη στιγμή είχαμε το 75% της παραγόμενης ενέργειας που χρειάζεται η χώρα μας. Με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, με μια απομείωση της λιγνητικής παραγωγής αλλά και την απόφαση για τη βίαιη απολιγνητοποίηση, είναι πολύ σημαντικό το συνδικάτο να ανανεώνει τη θητεία του, να ξαναδιεκδικεί τις πάγιες και διαρκείς θέσεις του, που δεν είναι άλλο από την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, γιατί η συνδρομή του συνδικάτου Σπάρτακος δεν έχει τοπικά χαρακτηριστικά.
Είναι πανελλήνια και θα έλεγα πανευρωπαϊκά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής του συνδικάτου σε σχέση με την ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να ξέρουμε, να αποφασίσουμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα οδηγήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα τα ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής. Αν δηλαδή η ενέργεια θα είναι βασικό κοινωνικό αγαθό ή χρηματιστηριακό προϊόν. Ομολογουμένως κρίσιμη χρονική συγκυρία για το Συμβούλιο. Είναι γεγονός. Δεν ξέρω τώρα αν φρόντισε το κάρμα η φύση εμείς να φτάσουμε μετά από 4 χρόνια στην εκλογοπολιγιστική συνέλευση και στο 18ο Γενικό μας Συμβούλιο αυτήν την περίοδο. Αλλά φτάσαμε. Και εφόσον φτάσαμε, εμείς θα πάρουμε αυτές τις αποφάσεις που επιτρέπεται και επιβάλλεται για να καλύψουμε τους συναδέλφους μας που εκπροσωπούμε, την περιοχή που τόσο πολύ ταλαιπωρείται και την επιχείρησή μας την οποία την στηρίζουμε μέχρι και τελευταία σανίδος. Σήμερα λοιπόν ο Σπάρτακος θα βάλει κάτω τα ζητήματα, θα κάνει τον απολογισμό του πώς μέχρι τώρα πορεύτηκε και θα προγραμματίσει την πορεία του για την επόμενη τριετία. Αυτή είναι μια μεγάλη γιορτή για το συνδικάτο. Συνεχίζουμε στις διαδικασίες των εκλογών μας αμέσως μετά. Είμαστε σε περίοδο ειρήνης ή ετοιμαζόμαστε για μάχες και πόλεμο? Το συνδικάτο δεν είναι ποτέ σε περίοδο ειρήνης, αλλά δεν είναι και ποτέ με το όπλο σε στάση φύλαξης. Είμαστε πάντα στη φύλαξη. Είμαστε πάντα σε στάση φύλαξης. Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, αναλύουμε όλα τα γεγονότα, ζούμε σε δύσκολες εποχές. Και ως νοήμονες άνθρωποι θα πάρουμε αυτές τις αποφάσεις που επιβάλλονται ώστε να είμαστε κοντά σε αυτά που προσβεύουμε. Και αυτά που προσβεύουμε είναι επιχείρηση εργαζόμενος συνδικάτου. Να τα δούμε λίγο σε άξονες. Υπάρχει θέμα, υπάρχει μια διαμάχη χρονικά, απολιγνητοποίηση, πότε γίνεται. Είχαμε και πρόσφατη δήλωση του κ. Παπαθανάσιου ότι συνεχίζεται κανονικά η απολιγνητοποίηση. Την ίδια ώρα μπαίνει σε κίνδυνο η Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια. Κύριε Μαυρίδη, το συνδικάτο έχει πάγιες θέσεις. Αυτές σήμερα θα τις ξανασυζητήσουμε, θα τις βάλουμε πάλι στο τραπέζι και θα τις ξανααποφασίσουμε. Σε σχέση με το ζήτημα της απολιγνητοποίησης, το συνδικάτο χρησιμοποιεί μια έκφραση. Βίαια απολιγνητοποίηση. Βίαιη. Αυτό δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής. Θα δούμε λοιπόν μετά τη σημερινή διαδικασία μας αν θα αλλάξει. Δεν νομίζω να αλλάξει. Παραμένει το συνδικάτο στη θέση του, εδώ επιχειρείται κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί να λείψει από το μείγμα καυσίμου ο λιγνίτης και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε στη γειτονιά μας και αποδεικνύεται ότι όταν πλέον ψάχνουμε για το τελευταίο καταφύγιο αυτό εννοούμε λιγνίτη. Αυτό θα προσπαθήσουμε να περάσουμε με την πολιτική μας προσέγγιση και προς τους κυβερνώντες. Πάμε στη διαδικασία εκλογών και σαν κράτος και για όλους όσοι συμμετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθε. Θέλουμε να τους πούμε λοιπόν ότι δεν μπορεί παρά να έχουν στο μυαλό τους ότι όταν σκέφτονται για ασφάλεια εφοδιασμού η μόνη λέξη που τους κάνει να χαμογελούν είναι η λέξη λιγνίτης. Θα μείνουμε στο θέμα και θα πάμε να ακούσουμε το τι είπε το πρώην μέλος της διοίκησης της ΔΕΗ, ο Άρης Βατάλης, στην συνάδελφο Κατερίνα Μαρκοπούλου. Ο κ. Βατάλης ανέλησε διεξοδικά τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, όπως είπε. Ο καλός καιρός το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, μείωσε την ζήτηση σε εισαγωγές ενέργειας. Την ίδια ώρα καλείται ο λιγνίτης να στηρίξει την εθνική ασφάλεια ενέργειας. Άρη, να ξεκινήσουμε από το χάρτη τιμών ενέργειας της ημέρας. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα πρέπει να πούμε ότι τα ενεργειακά δεν είναι και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Πιθανά και οι καλές καιρικές συνθήκες να συντελούν στο να μην ασχολούνται τόσο πολύ με την ενέργεια. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα της επικαιρότητας επισκιάζουν την ενέργεια, καθώς και αυτό το οποίο περιέγραψες και εσύ, Κατερίνα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τον χάρτη τιμών, η ενέργεια συνεχίζει να κινείται σε υψηλά επίπεδα, η ηλεκτρική ενέργεια, σε υψηλά επίπεδα στον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών. Είμαστε πάνω από τα 200 ευρώ. Βέβαια δεν είμαστε οι πρωταθλητές της Ευρώπης. Είναι πρώτη η Ιταλία με τη Μάλτα, ακολουθούμε μετά εμείς. Βέβαια συνεχίζουμε και για αυτόν τον μήνα να είμαστε ψηλά στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ό,τι αφορά το σύστημα, οι λιγνητικές μονάδες συμμετέχουν με 18%. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργούν με χαμηλά φορτία η μονάδα 5 του Αγίου Δημητρίου και η μονάδα 3 του Αγίου Δημητρίου. Για την Μελίτη δεν έχω ασφαλή εικόνα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα τροφοδοσίας. Ευελπιστούμε ότι θα λυθούν πλέον με την επαναλειτουργία του ορυχείου της Αχλάδας που αποφάσισε η
κυβέρνηση πλέον. Έστειλε και τη σχετική απόφαση ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, προκειμένου να συνδράμει στην λειτουργία της μονάδας της Μελίτης. Της Μελίτης και στην ασφαλή τροφοδοσία αυτής, ούτως ώστε στο επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στο χειμώνα, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, να μπορεί, αν παραστεί ανάγκη, να ανταπεξέλθει η μονάδα, να λειτουργήσει και να μπει στο σύστημα. Μένει βέβαια αυτό να το δούμε όμως σε σχέση με το ορυχείο, διότι τους έχει βάλει και έναν όρο ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα πρέπει να βρουν να δώσουν 5 εκατομμύρια ακόμα που οφείλουν. Έχουν δώσει 640.000 ευρώ και θα πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον άλλα 5 εκατομμύρια. Πού θα τα βρουν, αν είχαν θα τα έδιναν, αφού δεν λειτουργούσε το ορυχείο. Περιμένουμε, σχολιάζουμε. Άρα περιμένουμε να δούμε μετά τις 60 μέρες τι ακριβώς θα γίνει, διότι η απόφαση αυτό λέει επαναλειτουργεί το ορυχείο, πλήρωσαν 600.000, αλλά εκκρεμούν άλλα 5 εκατομμύρια για τα οποία τους δόθηκαν 60 μέρες παράταση να βρεθούν και να δοθούν. Το φυσικό αέριο στην χώρα μας συνεχίζει να είναι ψηλά και συμμετέχει με 40%, όπως ψηλά είναι και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πάνω από 30%. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για τον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Να έρθουμε στις μονάδες της ΔΕΗ στην περιοχή. Ποιες λειτουργούν σήμερα, ποιες συνδράμουν στο σύστημα και γενικότερα τι αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα και με τον πρόχειρο σχεδιασμό που υπάρχει. Σε διαθεσιμότητα είναι όλες οι μονάδες της περιοχής και οι 5 του Αγίου Δημητρίου και η Μελίτη. Η Πτολεμαϊδα δουλεύει κανονικά, ο Λέβητας της Μελιγνίτη, γίνονται οι ανάλογες δοκιμές. Κάποιες στιγμές θα αρχίσει να συγχρονίζει και αυτήν στο σύστημα και θα δίνει και αυτήν παραγωγή για να δουν πώς μπαίνει και πώς βγαίνει μέσα από το σύστημα μέχρι που να ολοκληρωθεί η διαδικασία των δοκιμών. Είπαμε ότι έχουμε και τις 5 μονάδες στον Άγιο Δημήτριο. Σήμερα, όπως προείπαμε, λειτουργούν οι 3 και οι 5. Νομίζω αυτές λειτουργούσαν και χθες, απλά είναι σε κάπως πιο χαμηλά φορτία λόγω της της καλοκαιρίας. Καλοκαιρίας, τέλος πάντων, που ακόμη επικρατεί εδώ στην περιοχή και ίσως και γι' αυτό έχουμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας χαμηλά φορτία στην τηλεθέρμανση. Δεν χρειάστηκε να έχουμε μεγάλες θερμικές μάζες προκειμένου να συνδράμουν στην τηλεθέρμανση. Ανεβασμένη ακόμη η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε, Άρη, αυτό με την τηλεθέρμανση. Στο να είσαι καρδιάς, δεν βγαίνει στη ΔΕΗ το όλο εγχείρημα. Τι ακριβώς είναι και πώς θα λειτουργήσει? Η ΔΕΗ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει παρουσιαστεί κάποιος, παρότι έχει βγάλει τον διαγωνισμό, έχει κάνει την προκήρυξη και έχει βγάλει τον διαγωνισμό στον αέρα. Δεν προσήλθε κανείς να δώσει προσφορά. Άρα, μετά από τις ανάλογες παρατάσεις που δόθηκαν, τις εύλογες παρατάσεις όπως προβλέπετε που δόθηκαν, μήπως κάποιος τέλος πάντων δώσει κάποια προσφορά και πάλι δεν εμφανίστηκε κανείς. Μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω μετά από τις κουβέντες που έγιναν με τους διάφορους κατασκευαστές ανάλογων μονάδων, μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στους όρους της διακήρυξης και θα τροποποιήσει τους όρους της διακήρυξης στα πλαίσια που αυτό μπορεί να γίνει και μέχρι εκεί που μπορεί η ΔΕΗ να τροποποιήσει και μάλλον θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός και θα αναμένουμε εάν θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα είναι ενδιαφερόμενος να έρθει να κατασκευάσει αυτή τη μονάδα. Όπως και να έχει, είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι στο χρονοδιάγραμμα μας πάει πίσω, δηλαδή η ΔΕΗ ευελπιστούσε ότι αυτή τη στιγμή η μονάδα θα είχε βγει ομοιοδότης, άρα λοιπόν θα πηγαίναμε στην κατοχύρωση και θα ξεκινούσαν να τρέχουν οι διαδικασίες κατασκευής της μονάδος σύθειας των ΑΕΣ Καρδιάς, η οποία, όπως είναι γνωστό, θα είναι διπλής μεικτής ενέργειας, δηλαδή φυσικό αέριο. Θα συγχρονίζει στο σύστημα και θα δίνει το ρεύμα που παράγει, θα το δίνει ως ρεύμα, ενώ το χειμώνα δεν θα παράγει ρεύμα, δηλαδή δεν θα συγχρονίζει στο ηλεκτρικό σύστημα, απλά θα τροφοδοτεί τις τηλεθερμάνσεις Κοζάνης, Πτολεμαϊδος και Αμιντέου. Και το χρονοδιάγραμμα Άρη, και το χρονοδιάγραμμα ήταν να λειτουργήσει αυτό μέσα στο 2024. 2024.
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, που σημαίνει τώρα θα πάει παραπίσω λογικά. Αυτό φαίνεται, ναι, ότι θα πάει παραπίσω. Πόσο παραπίσω δεν είναι γνωστό. Θα πρέπει να δούμε, αφού βγουν τα νέα τεύχη της προκήρυξης για την κατασκευή της μονάδος, να δούμε τι προβλέπουν, εάν και κατά πόσον θα ενδιαφερθούν και θα τελεσφορήσει ο διαγωνισμός, ούτε ώστε να κατοχυρωθεί και να ξεκινήσει κάποιος την κατασκευή. Άλλως νομίζω ότι θα μπούμε σε περιπέτειες. Βέβαια εδώ θα πρέπει να σχολιάσουμε και την στάση που αυτή τη στιγμή υπάρχει από την τοπική αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον της Κοζάνης, γιατί ας μην γελιόμαστε, είπε το Λεμαΐδα, το πρόβλημά της, όσο θα έχουμε την μονάδα, θα έχει την μονάδα 5, την νέα μονάδα 5, το έχει λύσει. Έτσι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι για την Κοζάνη. Και ναι, μεν λέμε ότι ξέρουμε ότι με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και με τον πόλεμο που επικρατεί, ότι οι μονάδες θα λειτουργούν, μάλλον έχει δοθεί εντολή οι μονάδες να πάνε παραπίσω, αλλά αν αύριο ξαφνικά και ο πόλεμος τελειώσει και δούμε να αποκλιμακώνονται οι τιμές του φυσικού αερίου, θα ξαναμπούμε πάλι στην ίδια λογική, ότι οι μονάδες μας θα βγουν νωρίτερα από το 2025, γιατί δεν θα τις χρειαζόμαστε. Άρα θα αρχίσουμε πάλι να ψαχνόμαστε για το τι κάνουμε με την τηλεθέρμανση. Που σημαίνει ότι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει μέσα στο 2023, για να μην έχουμε πρόβλημα το 2024, γιατί όλα είναι ρευστά. Και άλλωστε, όπως είπαμε, είναι και πρόχειρο το σχέδιο από την πλευρά του Υπουργείου Ενέργειας, να το πω έτσι, της ΔΕΗ, για το πώς θα λειτουργήσουν οι μονάδες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και εν αναμονή, βέβαια, και της λειτουργίας άρη της μονάδας 5. Η μονάδα 5, όταν θα μπει, επειδή θα είναι η νεότερη και θα έχει πολλούς, πολύ χαμηλούς ρήπους, θα προτάσετε πάντα πρώτα. Αυτή τη στιγμή, η μονάδα η οποία προτάσετε πρώτη να μπαίνει στο σύστημα είναι η Πτολεμαΐδα, είναι ο Άγιος Δημήτριος 5. Γιατί βέβαια δεν είναι η νεότερη μονάδα, μάλλον είναι η νεότερη μονάδα που έχουμε στο σύστημα, περίπου είναι εκεί μαζί με την Μελίτη, αλλά επειδή εξυπηρετεί τώρα το χειμώνα τις ανάγκες της τηλεθέρμανσης, προτάσετε η μονάδα και μπαίνει πρώτη. Όταν θα είναι φθηνότερη η μονάδα της Πτολεμαΐδος και θα είναι και η καινούργια, και θα μπαίνει αυτήν πρώτη και θα καλύπτει αυτήν τη ζήτηση. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορεί να μπαίνει η μονάδα 5 ή η μονάδα 3 ή η μονάδα 4 του Αγίου Δημητρίου για να μας καλύψει. Μέχρι το 2025 λέγαμε ότι ναι, εντάξει, έτσι ακριβώς όπως μας το είχαν περιγράψει, μάλλον μέχρι το 2024, γι' αυτό και έβαζε η ΔΕΗ το 2024 ως ημερομηνία που θα είχε κατασκευάσει αυτό το εργοστάσιο στον ΑΕΣ Καρδιάς, όπου θα μας τροφοδοτούσε με τηλεθέρμανση. Τώρα, όλο αυτό νομίζω ότι μπαίνει σε μια περιπέτεια και σε ένα κίνδυνο, στο οποίο δεν γνωρίζουμε που ακριβώς θα μας βγάλει, και πρέπει οπωσδήποτε τουλάχιστον ο Δήμος Κοζάνης και να το δει, αλλά και να ενημερώσει και τους πολίτες. Έτσι. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα τα νέα στοιχεία. Σύντομα και πάλι τα λέμε. Άλλωστε, τα ενεργειακά είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα, πόσο μάλλον την περιοχή μας, που πέρασε σε απολιγνητοποίηση με μία άνω τελεία προς το παρόν και βλέποντας τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις που μας δείχνουν ότι ως περιφέρεια είμαστε πολύ πίσω και μάλλον αυτό συνεπάγεται από την απολιγνητοποίηση. Το ΑΕΠ. Βγήκαν χθες τα στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Ναι. Να είστε καλά. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην αυτοδιοίκηση και στο ετήσιο τακτικό συνέδριο που θα πραγματοποιήσει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στον Βόλο. Μάλιστα, 21 με 23 του μήνα Νοεμβρίου, του μήνα του τρέχοντος. Άρα, την ερχόμενη εβδομάδα, οι αυτοδιοικητικοί θα συγκεντρωθούν στη Μαγνησία προκειμένου να συζητήσουν τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την αυτοδιοίκηση. Θα συζητήσουμε το θέμα του συνεδρίου με τον πρόεδρο της ΣΚΕΔΕ και δήμαρχο Τρικαίων, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Τον βλέπουμε ήδη. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν θα γλιτώσετε τη συζήτηση για τα οικονομικά και την βιωσιμότητα στη λειτουργία των Δήμων. Και δεν μπορούμε να τη γλιτώσουμε, καλησπέρα, διότι αποτελεί όντως ένα από τα πιο σοβαρά σήμερα θέματα. Η αυτοδιοίκηση πάντα ζητούσε περισσότερους πόρους μαζί με την όποια αυτονομία και αρμοδιότητες. Αλλά πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα λόγω και της δεδομένης ενεργειακής κατάστασης, την οποία βιώνουμε πολύ σκληρά και εμείς και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.
Άκουσα συναδέλφους σας να λένε και έτσι μας πληροφορούν από το ρεπορτάζ ότι αδυνατούν να τα φέρουν βόλτα σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Μάλιστα μειώνουν λαμπτήρες φωτισμού σε δημοτικό φωτισμό σε περιοχές προκειμένου να χαμηλώσουν το κόστος. Αυτό είναι και μία οδηγία, αν θέλετε, της κυβέρνησης να κάνουμε εξοικονόμηση. Κοιτάξτε, σε σχέση με το ενεργειακό μέχρι σήμερα οι Δήμοι έχουν πάρει 250-260 εκατομμύρια και περιμένουμε ακόμα 50-60 εκατομμύρια τις επόμενες μέρες. Είναι περίπου τρεις παραπάνω δόσεις κάποιοι. Κάποιοι είναι η κεντρική αυτοτελής πόρη, είναι τα χρήματα που παίρνουν οι Δήμοι από το κράτος. Θεωρητικά και βάσει των στοιχείων που παίρνουμε από το παρατηρητήριο, το παρατηρητήριο είναι η βάση δεδομένων που ανεβάζουμε όλοι οι Δήμοι τα έξοδά μας, το επιπλέον κόστος ενέργειας είναι κάπου εκεί. Άρα δεν θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον έλλειμμα ως προς την ενέργεια για τους Δήμους. Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με τη ΔΕΗΑ, γιατί οι Δήμοι ακόμα δεν έχουν πάρει, η ΔΕΗΑ των Δήμων δεν έχουν πάρει ακόμα χρήματα για το επιπλέον κόστος στην ενέργεια στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Και εκεί τα κόστη είναι πολύ μεγάλα. Στο Δήμο μου και φαντάζομαι και οι Δήμοι των περιοχών σας δεν θα είναι διαφορετικοί. Το κόστος ενέργειας της ΔΕΙΑ είναι ακριβώς το ίδιο με το κόστος ενέργειας του Δήμου. Οι ΔΕΙΑ λοιπόν δεν έχουν πάρει χρήματα. Και επίσης πρέπει να λυθούν. Και είναι και από τις επιχειρήσεις με κόκκινα δάνεια. Με δυσκολία. Με μεγάλο οικονομικό άνοιγμα. Κάποιες ΔΕΙΑ, ναι, όχι όλες. Και επίσης δεν έχουν τακτοποιηθεί ζητήματα για τη λειτουργία των σχολείων. Έχουμε πάρει 28 εκατομμύρια παραπάνω για τις ανάγκες θέρμανσης και ενέργειας των σχολείων. Δεν θα φτάσουν τα χρήματα αυτά μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι μέχρι να φτιαχτεί μια πλατφόρμα που θα ανεβάσουμε τις πραγματικές μας δαπάνες, έτσι ώστε να πάρουμε τα χρήματα αυτά. Και λέω ότι πρέπει να τα πάρουμε γιατί η λειτουργία της εκπαίδευσης δεν είναι αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης. Είναι δουλειά του κρατικού προϋπολογισμού, είναι ευθύνη του κράτους. Άρα μέχρι να γίνει αυτή η πλατφόρμα που ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών να φτιάξει, ζητάμε τουλάχιστον να προκαταβληθεί η επόμενη δόση, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα μέσα στο Δεκέμβριο, γιατί μέχρι τώρα ο καιρός μας πήγε καλά. Ο Θεός καταλαβαίνει τις δυσκολίες και φροντίζει να έχουμε μαλακό χειμώνα, αλλά δεν θα γίνει και το ίδιο μέσα στο Δεκέμβριο κατά τα φαινόμενα. Θα δούμε λαμπάκια, χριστουγεννιάτικους στολισμούς, εκδηλώσεις. Το λέω γιατί και στον Δήμο σας έχετε έναν πόλο έλξης την περίοδο των Χριστουγέννων. Θα δούμε και θα φροντίσουμε απλά τα λαμπάκια αυτά να είναι πρώτον χαμηλής κατανάλωσης, να είναι LED, και δεύτερον όλοι οι Δήμοι κάνουμε προσπάθειες να εξοικονομήσουμε πόρους από το ωράριο λειτουργίας του στολισμού. Στον οδοφωτισμό δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ούτε είναι εύκολο να σβήνουμε λάμπες. Τίθεται θέμα στην ασφάλεια των πολιτών. Αλλά στον στολισμό, όπου αυτό είναι εφικτό, γιατί δεν υπάρχουν ξεχωριστές γραμμές, θα πρέπει να το σβήνουμε νωρίτερα, όντως δεν υπάρχει κανείς λόγος ο χριστουγεννιάτικος στολισμός να καίει στις 3 ώρα τα ξημερώματα. Στο Δήμο μου και λόγω του Μήλου των Ξωτικών, του μεγάλου μας χριστουγεννιάτικου χωριού, αυτό κάνουμε. Φροντίζουμε να τραβήξουμε ξεχωριστές γραμμές φέτος για το στολισμό, προκειμένου να μειώσουμε καταναλώσεις, αν και η μείωση της κατανάλωσης δεν θα είναι σπουδαία. Δεν γίνεται τόσο ρεύματα λαμπάκια LED, αλλά το κάνουμε και για λόγους συμβολισμού, έτσι ώστε να δείξουμε ότι ο καθένας μας συμμετέχει όσο μπορεί και όπου μπορεί σε αυτή την κοινή προσπάθεια που γίνεται για να κατεβάσουμε καταναλώσεις. Άρα, μετά τις ώρες λειτουργίας, θα σκοτεινιάζει το χριστουγεννιάτικο χωριό. Το χωριό, ναι, όχι ο οδοφωτισμός της πόλης. Μετά τις 3 τα ξημερώματα, 2 τα ξημερώματα για την ακρίβεια, δεν υπάρχει λόγος να καίει ο στολισμός στην πόλη και στο χωριό. Το λέω αυτό γιατί και σαν περίοδο που διανύουμε την προεκλογική, είμαστε πια και αυτοδιοικητικά σε προεκλογική περίοδο, ατύπωση βέβαια, συνήθως την τελευταία χρονιά που είναι η προεκλογική χρονιά υπάρχουν και περισσότερες δαπάνες. Είναι το δέλεαρ των εκλογών. Ξοδεύουμε λίγο περισσότερο, κάνουμε λίγο περισσότερα έργα, θα τα καταφέρουμε και φέτος. Φέτος δεν έχουμε περιθώρια να ξοδέψουμε παραπάνω και για να είμαι ακριβής, δεν λέμε να κόψουμε καταναλώσεις, να κόψουμε σπατάλες. Σπατάλι είναι το να καίνε τα λαμπάκια, τα ξημερώματα. Θα πρέπει όντως να περιορίσουμε αυτές τις δαπάνες και να κρατήσουμε χρήματα για άλλες ανάγκες, όχι απαραίτητα προεκλογικές, που οι τοπικές μας κοινωνίες έχουν ανάγκη και κυρίως έργα υποδομής, αθλητικές εγκαταστάσεις. Θα σας πω μόνο ότι το κολυμβητήριο των Τρικάλων, γιατί δεν έχουμε τηλεθέρμανση. Στα Τρίκαλα έχουμε αέριο. Το 2020 κόστησε ο Σεπτέμβρης, μιλάμε για ένα μήνα, έτσι, κρατήστε το αυτό, 2.700 ευρώ. Ο Σεπτέμβρης του 2021 κόστησε 5.400 ευρώ. Και ο Σεπτέμβρης του 2022 κρατηθείτε
215.170 ευρώ. Για να καταλάβουμε λίγο ότι φέτος εκ των πραγμάτων πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση πόρων, γιατί υπάρχουν αναλλακτικές δαπάνες τις οποίες δεν μπορούμε παρά να πληρώσουμε, να καλύψουμε. Είναι προτεραιότητα των Δήμων να βρουν τρόπους να καλύψουν αυτό το ενεργειακό κόστος, είτε με φωτοβολταϊκά πάρκα είτε με ενεργειακές κοινότητες. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια γκρίνια ότι δεν είναι προτεραιότητες οι ενεργειακές κοινότητες και οι φορείς της αυτοδιοίκησης στην κατασκευή τέτοιων δράσεων. Ορθά θέτεται το θέμα του τι θα κάνουμε για τους επόμενους χειμώνες. Γιατί φέτος ο χειμώνας θα βγει με κάποιο τρόπο, ματώνοντας εμείς τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και το κράτος το ίδιο, για μια κρίση η οποία μας χτυπά παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει όντως να δούμε πώς θα καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια να είμαστε πιο ανεξάρτητοι. Η γκρίνια υπάρχει και νομίζω πως υπάρχει από τη μεριά των Δήμων κυρίων, γιατί άντε και κάναμε μια ενεργειακή κοινότητα. Αυτή η ενεργειακή κοινότητα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, ούτε υπάρχουν τώρα αυτοί οι προγράμματα επιδότησης για να κατασκευαστούν τέτοιου είδους πάρκα. Δεν έχουν την αφαιρεγκαιότητα οι ενεργειακές κοινότητες ή τα ίδια κεφάλαια για να ξεκινήσουν να κάνουν φωτοβολταϊκά. Ακόμα όμως και αν αυτό λυνόταν με κάποιο τρόπο, το μεγάλο ζήτημα σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας είναι πως δεν υπάρχει ο ηλεκτρικός χώρος για να συνδεθούν αυτά τα φωτοβολταϊκά ή ολικά πάρκα προκειμένου να παράξουν ενέργεια προς όφελος. Δεν υπάρχουν τα δίκτυα, θέλετε να πείτε. Ακριβώς, δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος, δεν υπάρχουν τα δίκτυα. Ο ΔΔΕ δεν μπορεί, γιατί μιλάμε για πάρκα, για εγκαταστάσεις οι οποίες συνδέονται στη μέση τάση, ο ΔΔΕ σε πολλές περιοχές δεν έχει προλάβει ακόμα να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό του. Παρότι έχει μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης και είναι ένα μεγάλο και ελπιδοφόρο έργο, αλλά σε πάρα πολλές περιοχές σου λέει πως δεν μπορεί να πάρει αυτή την ενέργεια. Και ακόμα περισσότερο θα σας πω και ένα δικό μου παράδειγμα. Η ΔΕΗΑ των Τρικάλων έχει ήδη πάρει όρους σύνδεσης για ένα φωτοβολταϊκό 5 ΜΒ. Προκειμένου να αντισταθμίσει όλη την ενέργεια που χρησιμοποιεί, μας πήρε περίπου 9 μήνες να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε τώρα στη φάση του διαγωνισμού. Δηλαδή, από τη μία θέλουμε καθαρή ενέργεια και ανησυχούμε, αλλά από την άλλη, ακόμα οι διαδικασίες για να μπορέσουμε όντως να είμαστε ακόμα πιο αυτόνομοι τους επόμενους χειμώνες είναι αργές. Θα δούμε αυξήσεις στα δημοτικά τέλη. Είναι κάτι το οποίο κανείς δήμος και δήμαρχος δεν θέλει να κάνει. Το καταλαβαίνω. Και κανείς δεν θέλει, αλλά πολλές φορές δεν μπορεί, γιατί ο ισολογισμός βγαίνει. Μέχρι σήμερα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στα νούμερα τα οποία οι Δήμοι δηλώνουν ως παραπάνω κόστος ενέργειας, έχουμε χρηματοδοτηθεί. Αυτό το οποίο, όπως σας είπα πριν, δεν έχει γίνει, έχει να κάνει με το κομμάτι των ΔΕΙΑ. Παράλληλα, βέβαια, δεν είναι μόνο αυτά τα κόστη που οι Δήμοι έχουν να αντιμετωπίσουν. Οι Δήμοι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο το αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος των έργων. Έχουν να αντιμετωπίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα πληρωθούν οι όποιες αναθεωρήσεις τιμών σε έργα τα οποία δεν εμπίπτουν σε χρηματοδοτήσεις. Συνεπώς, δεν είναι μόνο η ενέργεια, αυτό να κρατήσουμε κατά νου, αλλά προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να μην μεταφέρουμε και εμείς, όπως έχουν κάνει πολλοί άλλοι φορείς και ιδιαίτερα στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, να μην μεταφέρουμε και εμείς αυτά τα αυξημένα κόστη στην αγορά. Δυστυχώς δεν μπορείτε να τα αποφύγετε, με την έννοια ότι και ακόμα και τα λειτουργικά έξοδα, δηλαδή το να αγοράσει ο Δήμος κάποιες προμήθειες, κάποιους λαμπτήρες για να αλλάξει, και αυτά έχουν ξεφύγει, έχουν αυξηθεί. Οπότε θα είναι μεγαλύτερο το κόστος. Τα πάντα έχουν αυξηθεί και τα καύσιμα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Σκεφτείτε τώρα, οι Δήμοι οι οποίοι έχουν να τρέξουν ένα πολύ μεγάλο έργο στην αποκομιδή των απορριμμάτων, στη συντήρηση των οδοστρωμάτων, καθημερινές μετακινήσεις υπηρεσιών, όλα αυτά έχουν αυξηθεί και μέχρι σήμερα τα καλύπτουμε με νύχια και με δόντια, χωρίς, φαντάζομαι αυτό συμβαίνει και στους υπόλοιπους Δήμους, να ακυρώσουμε έργα τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την τοπική ανάπτυξη. Διαδικαστικά είμαστε έτοιμοι για τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Θα μπει θέμα στον τρόπο που πάμε για τον Οκτώβρη του 2023? Κοιτάξτε, το γενικό σχέδιο του εκλογικού νόμου υπάρχει. Προφανώς χρειάζονται κάποιες σημειακές διορθώσεις, τις οποίες πρέπει να δούμε. Αλλά το βασικό μέλημα είναι να εξασφαλίσουμε πως οι επόμενες δημοτικές αρχές θα μπορέσουν να κυβερνήσουν. Θα μπορέσουν να έχουν την σταθερότητα που απαιτείται, έτσι ώστε να προχωράνε τα θέματα και να λύνονται γρήγορα. Είμαι υπέρ των οποιοδήποτε συγκλήσεων και συμφωνιών και έχουμε άλλους 10 μήνες μπροστά μας. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί λένε, μα γιατί, αφού μπορείτε να τα βρείτε και να συνενώσετε δυνάμεις. Ναι, όταν αυτό γίνεται όμως μετεκλογικά, παραζεύονται και διακυβεύονται διάφορα. Έχουμε 10 μήνες μπροστά μας να καθίσουμε να τα βάλουμε κάτω και ο καθένας μας να κάνει αυτές τις συγκλήσεις και τα ανοίγματα που χρειάζεται για να εξασφαλίσει μια πιο ευρεία πλειοψηφία. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ακριβώς έτσι.
Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα του οίκου μας, στην δημοσιογραφία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με αφορμή μια διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τα επόμενα 24 ώρα και έχει να κάνει με την ερευνητική δημοσιογραφία, που συχνά πυκνά αυτή φέρνει αποτελέσματα και φέρνει στο φως θέματα, έρευνες και αποκαλύπτει ζητήματα που μετά έχουν τις επιπτώσεις τους. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να φωτίσουμε αυτή την πλευρά της δημοσιογραφίας που είναι πάντα χρήσιμη σε ένα κοινωνικό σύνολο. Θα κουβεντιάσουμε το θέμα και της εκδήλωσης αλλά και γενικότερα της δημοσιογραφίας με την επίκουρο καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Αμαλία Τριανταφυλλίδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βλέπουμε σας. Ήδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω αρχικά να πούμε για αυτή την ενδιαφέρουσα εκδήλωση που μας έκανε εντύπωση και ζητήσαμε να έχουμε κουβέντα μαζί σας με αφορμή αυτή την εκδήλωση. Ναι, η συγκεκριμένη εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο της έδρας Ζαν Μονέ στην Ευρωπαϊκή Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων στην Ευρώπη, όπου είναι η πρώτη έδρα που απονέμεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα είναι μία από τις έδρες που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το αντικείμενο της διαχείρισης κρίσεων. Μέσα σε αυτή την έδρα έχουν ενταχθεί διάφορα μαθήματα τα οποία σχετίζονται με την δημοσιογραφία κατά τη διάρκεια των κρίσεων και θεωρήσαμε ότι ο πιο ειδικός να μας μιλήσει για αυτά τα ζητήματα είναι ο κύριος Γιώργος Χριστίδης, ένας βραβευμένος δημοσιογράφος. Και με χαρά θέλουμε να τον ακούσουμε, γιατί έχει ασχοληθεί πολύ με το προσφυγικό ζήτημα, με την προσφυγική κρίση, αλλά και έχει καλύψει και την οικονομική κρίση στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια. Μιλούμε για ένα δημοσιογράφο που αρθογραφεί το τελευταίο διάστημα στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel. Mm-hmm. Να φωτίσουμε λίγο αυτό το ερευνητική δημοσιογραφία. Πόσο χρήσιμη είναι σε μια κοινωνία όταν κάποιος δημοσιογράφος ερευνά, πολλές φορές και με κίνδυνο, και φέρνει στο φως θέματα, ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι. Θεωρώ ότι ο χώρος της ερευνητικής δημοσιογραφίας είναι πολύ σημαντικός και μέσα από την έδρα θέλουμε να προβάλλουμε την ερευνητική δημοσιογραφία και μάλιστα εκείνο που θέλουμε να μάθουμε κι εμείς μέσα από την διάλεξη που θα μας δώσει ο κ. Χριστίδης είναι να δούμε αυτά τα χαρακτηριστικά της ερευνητικής δημοσιογραφίας και πώς αυτή η δημοσιογραφία μπορεί να διαφέρει κατά τη διάρκεια μιας κρίσης από μια άλλη περίοδο, από άλλα θέματα της καθημερινότητας. Επίσης, ακριβώς θέλουμε να δούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν αυτά τα ζητήματα σε περιόδους κρίσης και με ποιο τρόπο μπορούν να τα υπερπηδήσουν και όλες αυτές τις δυσκολίες. Θέλουμε επίσης να μάθουμε μέσα από τη διάλεξη το πώς μια δημοσιογραφική ομάδα μπορεί κατά τη διάρκεια μιας κρίσης να συντονιστεί, να συλλέξει πληροφορίες, να αξιοποιήσει τις πληροφορίες. Και μιλάμε για έναν δημοσιογράφο ο οποίος βρίσκεται στο πεδίο και κάνει την έρευνα εκεί που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άρα θεωρώ ότι θα απαντηθούν όλα αυτά τα ζητήματα μέσα από την κρίση. Και πολλές φορές, για να μην πω τις περισσότερες, βάζει ακόμα και τη ζωή του σε κίνδυνο. Βλέπουμε ακόμη και τους πολεμικούς ανταποκριτές ή τους δημοσιογράφους που αποκαλύπτουν μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα που έχουν ισχυρά συμφέροντα και άρα ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν. Βέβαια, και αυτό θα είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που θα μας απαντήσει, το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν καλύπτει τόσο σοβαρά και κέρια ζητήματα. Και δεν απευθύνεται μόνο σε ένα ελληνικό κοινό, απευθύνεται σε ένα ευρωπαϊκό κοινό, γιατί είναι δημοσιογράφος του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel και βραβευμένος μάλιστα. Επομένως, ναι, θα μας απαντήσει σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ερωτήματα. Τώρα, ένα σημαντικό, νομίζω, κέριο ερώτημα είναι όταν κανείς ανακαλύπτει πράγματα που ενδεχομένως έχουν να κάνουν και με το εθνικό συμφέρον, με το συμφέρον μιας χώρας. Οι ζητήματα που έχουν, για παράδειγμα το προσφυγικό, ανακαλύπτει ότι υπάρχει μια εθνική πολιτική και έρχεται κόντρα απέναντι στα συμφέροντα του κράτους, της χώρας
από την οποία κατάγεται. Εκεί μπαίνουν και ηθικά διλήμματα του δημοσιογράφου. Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Εκεί θα πρέπει να, ο κύριος Χριστίδης να μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα και να μας πει πώς, ας πούμε, ποια κριτήρια θα πρέπει να ακολουθήσει ένας δημοσιογράφος όταν προσπαθεί να κάνει ένα ρεπορτάζ, το οποίο μπορεί να είναι και επικριτικό της κυβέρνησης της χώρας του. Επομένως, νομίζω θα μας απαντήσει σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ερωτήματα και είναι μεγάλη μας χαρά που τον υποδεχόμαστε. Τώρα, διαδικαστικά, πώς θα γίνει αυτή η εκδήλωση, ποιοι μπορούν να την παρακολουθήσουν? Ωραία, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Λοιπόν, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τρίτη, στις 6 ώρα το απόγευμα. Θα γίνει διαδικτυακά. Μπορούν να συμμετέχουν όσοι επιθυμούν. Δεν είναι μόνο οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ανοιχτό προς όλους, προς όλο το κοινό. Θα γίνει και μέσω Zoom, αλλά θα υπάρχει και live μετάδοση από το κανάλι της έδρας στο YouTube. Αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε και στο site του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στο site της έδρας, το link για τη διαδικτυακή εκδήλωση. Κατανοητό. Με την ευκαιρία της κουβέντας μας, πώς πηγαίνει το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας? Το τμήμα του Πανεπιστημίου αυτό, το Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, θεωρώ ότι είναι ένα διαμάντι του Πανεπιστημίου, όχι γιατί ανήκω στο τμήμα, αλλά τα πηγαίνουμε πολύ καλά και μάλιστα αυξάνουμε συνεχώς και τον αριθμό των εισερχόμενων φοιτητών. Και ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι ότι δεχόμαστε από μεταγραφές, δεν μας φεύγουν από μεταγραφές, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Και τα περιφερειακά πανεπιστήμια που συνήθως χάνουν φοιτητές. Και νομίζω ερευνητικά πηγαίνουμε και πολύ καλά στο τμήμα. Έχουμε δυναμώσει πολύ και την ομάδα μας και από άποψη καθηγητών. Και είμαστε ένα πολύ δυναμικό και ανερχόμενο τμήμα. Μακάρι, μακάρι. Και κυρίως στο πεδίο, όπως λέτε, στην αγορά εργασίας μετέπειτα οι φοιτητές. Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Θεωρώ ότι ο κλάδος της επικοινωνίας και ιδιαίτερα των ψηφιακών μέσων είναι ένας κλάδος όπου έχει πάρει τα πάνω του τώρα τελευταία, αλλά και θα συνεχίσει, γιατί η τεχνολογία, ξέρετε, εξελίσσεται και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε γίνονται περισσότερο δυναμικά και όλο ένα και περισσότερο οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη σημασία της ψηφιακής επικοινωνίας, αναγνωρίζουν τη σημασία της επικοινωνίας με το κοινό και το ότι πρέπει να εμπλέξουν τους πελάτες τους, τις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων. Άρα θεωρώ ότι η ζήτηση για αυτό το επάγγελμα θα ανεβαίνει συνεχώς. Ναι, νομίζω ότι βοήθησε και η περίοδος του κορονοϊού και της καραντίνας να κάνουμε αυτό το άλμα στα ψηφιακά μέσα. Βέβαια, χάρη σε αυτό, άλλωστε, επικοινωνούμε αυτή την ώρα από απόσταση. Ναι, και η διαδικτυακή επικοινωνία σε όλες τις μορφές είναι θα αυξηθεί η ζήτησή της. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Στα πολιτιστικά, επαιτειακά για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, το τρίτο κατά σειρά συμπόσιο με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσε και πραγματοποίησε στην πόλη της Τολεμαΐδας, στον χώρο της Μικρασιατικής στέγης, ο Μικρασιατικός Σύλλογος της Τολεμαΐδας, με κορυφαίους ακαδημαϊκούς καθηγητές, αλλά και ανθρώπους δεύτερης και τρίτης γενιάς προσφύγων, ως ομιλητές στην κατάμεστη αίθουσα του Συλλόγου. Θυμάται τους προγόνους. Δεν χρειάζεται να γιορτάζουμε, να εορτάζουμε. Ας θυμούμε τη λέξη, δεν πειράζει, να τιμούμε. Τα 100 χρόνια μνήμης, τιμούσαμε και τα 99, θα τιμήσουμε και τα 101. Οι πατρίδες δεν λησμονούνται, γι' αυτό δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί ούτε αλησμόντες, ούτε χαμένες. Οι πατρίδες είναι μόνο πατρίδες. Έτσι τις έλεγαν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Πατρίδα λέγανε, ούτε ξεχασμένη, ούτε ξέχαστη. Και για να ξεκινήσουμε έτσι
Τιμώντας λοιπόν όλους αυτούς, όχι μόνο τους πρόσφυγες, 1,5 εκατομμύριο όπως είπε η βουλευτής μας, και 1,5 εκατομμύριο σφαγιαστέντες. Έτσι, να θυμηθούμε και αυτούς. Σας καλωσορίσω όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμάει πάρα πολύ η παρουσία σας εδώ, στο τρίτο συμπόσιο. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Τολεμαΐδας, τιμώντας την ιερή μνήμη της Μικρασιατικής Καταστροφής, διοργανώνει το τρίτο Πανελλήνιο Συμπόσιο με θέμα «Μικρά Ασία 1922-2022». Με θέμα «Ιστορία, πολιτική κοινωνία μνήμη». Τα συναισθήματα ανάμεικτα, διότι αποσωπήθηκαν για πολλά χρόνια τα αίτια, το μέγεθος και η θηριωδία της γενοκτονίας του ελληνισμού της Καθημάς Ανατολής. Η γενοκτονία διαπράχθη και πρέπει να αναγνωριστεί διεθνώς. Ζούμε στη χώρα που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών, της δημοκρατίας και η μη αναγνώριση της καταστροφής αποτελεί μελανό σημείο. Η προσφυγική συλλογή κυβωτεί μνήμης και ιστορίες, μεταλαμβαδεύουν στις νεότερες γενιές αυτόν τον θησαυρό, αλλά δεν αρκούν. Ευχόμαστε το τρίτο συμπόσιο με τις ευεριστατωμένες εισηγήσεις και τα συμπεράσματα να βοηθήσει στην αποδοχή των γεγονότων του 1922. Η πρόσκληση και να πω ένα μεγάλο μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία, όπως και στην Οργανωτική Επιτροπή. Το τρίτο συμπόσιο φέτος συμπίπτει με τα 100 χρόνια από αυτή τη μεγάλη τραγωδία, μια τραγωδία που είναι μια μεγάλη πληγή στο σώμα της χώρας μας. Οι αναμνήσεις, οι διηγήσεις, οι εκτοπισμοί, οι θάνατοι, τα βάσανα όλα αποτυπώθηκαν στη συλλογική μας μνήμη και αποτυπώθηκαν όχι μόνο από τις διηγήσεις, αλλά και από τη λογοτεχνία, από τη μουσική. Δεν πρέπει όμως παράλληλα να ξεχνάμε αυτή την εποποιία της ενσωμάτωσης 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων που ήρθαν και όπως λέτε στο πρόγραμμα οι ξεριζωμένοι ρίζωσαν και όχι μόνο ρίζωσαν αλλά πρόκοψαν και προκόβουν και έχουν δώσει τόσα πολλά στην ελληνική κοινωνία τότε που ήταν μια κοινωνία που ήταν και σε κατάρρευση, πολύ δύσκολη, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Έχουμε χρέος να θυμόμαστε, έχουμε χρέος να τιμούμε και έχουμε χρέος να κοιτάμε στο μέλλον. Στο μέλλον για τα παιδιά μας, για τη χώρα μας και για την ειρήνη πάνω απ' όλα. Το 2022 είναι ένα έτος μνήμης. Ο Δήμος Εορδέας χαιρετίζει την εκδήλωση του Μικρασιατικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας για το τρίτο συμπόσιο. Ένα συμπόσιο ιστορικής μνήμης και ιστορικής σημασίας. Σήμερα και αύριο θα αναδειχθούν διάφορες πτυχές της ιστορίας, γνωστές και άγνωστες. Θα ακούσουμε κάποια γεγονότα τα οποία χάραξαν τη μνήμη διάφορων ανθρώπων, την ιστορία όλη αυτή. Επίσης, θα ακούσουμε πράγματα τα οποία δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ, γιατί η λύθη δεν είναι κάτι που βασίζεται σε μας. 100 χρόνια μετά, το παρόν υποκλίνεται στο παρελθόν. Ένα παρελθόν που οφείλουμε να θυμόμαστε, να τιμούμε τη μνήμη τους και να συλλογιζόμαστε το χρέος μας να μην ξεχάσουμε ποτέ. Ο ρόλος της διπλωματίας, πόσο σημαντικός ήταν, μάλλον πόσο δεν έπαιξε το ρόλο που θα έπρεπε και ενδεχομένως οδηγηθήκαμε στη Μικρασιατική Καταστροφή. Φέτος, τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, είναι σημαντικές πρωτοβουλίες σαν και αυτή του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδος και με μεγάλη μου χαρά δέχθηκα να συμμετάσχω στο συνέδριο. Η ανακοίνωσή μου, όπως το είπατε, έχει να κάνει με τη διπλωματία, με την ελληνική διπλωματία σε σχέση με την καταστροφή και πώς ακριβώς κάποιες παραλήψεις ή κάποια λάθη διπλωματικά που έγιναν και τότε συνετέλεσαν στην καταστροφή, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι
πολύ διαφορετική διαχείριση θα μπορούσε να είχε οδηγήσει και σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, η μικρασιατική καταστροφή είναι ένα γεγονός στο οποίο σαφώς έγιναν λάθη και οδηγηθήκαμε, αλλά θα έλεγα ότι και το διεθνές περιβάλλον δεν επέτρεπε εκείνη τη στιγμή πολύ διαφορετική εξέλιξη για τα ελληνικά συμφέροντα. Ενδεχομένως όμως η διπλωματία να είχε, εάν είχε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, να είχαμε λιγότερες απώλειες από τη μικρασιατική καταστροφή. Ίσως θα μπορούσαμε ακριβώς κάποια πράγματα να τα είχαμε περιορίσει και κάποια πράγματα να τα είχαμε κρατήσει. Αλλά στην ιστορία δεν μπορεί να λέμε με το ίσως. Πρέπει όμως κάποιες φορές να τα εξετάζουμε και έτσι ώστε να αποφεύγουμε λάθη στο παρόν και το μέλλον. Σήμερα η διπλωματία. Σήμερα επειδή η διπλωματία. Δεν έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις, σαν να επαναλαμβάνεται η ιστορία. Σήμερα ακριβώς. Η διπλωματία μας πρέπει να διδαχθεί από τα λάθη της περίοδου εκείνης, ώστε ακριβώς να καταλάβουμε ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας, σε ποιο βαθμό είναι οι σύμμαχοί μας και συμπίπτουν τα συμφέροντά μας, ώστε να στηριχθούμε μόνο σε αυτό το βαθμό και όχι σε μεγαλύτερο, σε άλλες δυνάμεις, απέναντι στο βασικό εχθρό που παραμένει τα τελευταία 100 χρόνια, στην ουσία δεν είναι τα τελευταία 100 χρόνια, είναι τα τελευταία 1000 χρόνια, αλλά τέλος πάντων τα τελευταία 100 χρόνια παραμένει η Τουρκία. Πόσο σημαντικός είναι ο πλούτος που είναι στη Μικρά Ασία? Κοιτάξτε, η παράδοση και η ιστορία είναι άγνωστη χώρα από την οποία καταγόμαστε. Ως άγνωστη χώρα πρέπει να την εξερευνούμε και ως χώρο καταγωγής πρέπει να την αγαπάμε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς την εξερευνούμε. Και εξερευνώντας τη διαπιστώνουμε ότι ο πλούτος τους δεν είναι απλά τεράστιος, είναι αμύθιτος. Η ελληνική γλώσσα είναι φτωχή για να περιγράψει όλα αυτά τα στοιχεία, όλο αυτό το μεγάλο θέρετρο, το οποίο δυστυχώς χάσαμε το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή. Ήταν ο πνεύμονας της Ελλάδος, ήταν ο ζωτικός χώρος, αυτός που τροφοδοτούσε την Ελλάδα και τροφοδότησε συνέχεια την Ελλάδα με πολιτισμό. Οι ελάχιστες μας γνώσεις της ιστορίας μας έρχονται στο μυαλό μόνο αυτό που είναι πίσω σας, η Αγία Σοφιά, και δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολύτιμα κοιμήλια, μνημεία. Κοιτάξτε, η Αγία Σοφία βεβαίως είναι το, αν θέλετε, το καλύτερο μνημείο το οποίο έχουν αφήσει οι Βυζαντινοί για όλους εμάς, έχουν για όλη την ανθρωπότητα. Μην ξεχνάτε ότι η Αγία Σοφία είναι το μνημείο το οποίο προστατεύεται ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Όμως, δεν είμαστε αυτοί, εγώ να πω για τους Πόντιους, τους αδελφούς μας, εγώ είμαι Καπαδόκης, για την Αγία Σοφία του Πόντου. Έχετε πάει, είναι εκπληκτική. Πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχετε πάει στα Πετρομονάστια της Καπαδοκίας, όπου βλέπετε από τον 7ο, 8ο, 9ο αιώνα να υπάρχουν αποτυπώσεις ζωγραφικές, οι οποίες είναι άγνωστες, κυριολεκτικά είναι άγνωστες. Κάποτε ο Άγιος Γρηγόριος ο Απονίστης έλεγε το εξής, ότι πουθενά δεν θα βρει κανείς τόσο βαθύ το θρησκευτικό συνέστημα όσο στον χώρο της Καπαδοκίας. Πάνω από 2.500, αγαπητοί μου φίλοι, πάνω από 2.500 εκκλησίες και πετρομονάστηρα στον χώρο της Καπαδοκίας. Σκεφτείτε το, 2.500 ναοί. Αυτό τα δηλώνει όλα. Σήμερα πάμε. Και δεν τα λέμε διηγώντας τα ανακλές, αλλά διηγώντας τα και χαιρόμαστε για όλα αυτά. Διότι όλα αυτά είναι οι πρεσβευτές μας. Οι πρεσβευτές μας οι οποίοι διαλαλούν στον κόσμο ότι εκεί ζούσε πραγματικά ένας λαός Έλληνες και ένας λαός ο οποίος ήταν χριστιανικός λαός. Κατά την μικρασιατική καταστροφή υπήρξε καταστροφή κοιμηλίων, μνημείων και στο διάβα αυτού του αιώνα που έχουμε ως από εκείνο το γεγονός συνεχίζεται αυτή η καταστροφή. Βεβαίως. Η καταστροφή είναι μακραίωνη. Ξεκινάει μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συνεχίζεται και μετά το 1922. Θα το δείτε και σε φωτογραφικό υλικό που θα δείξω κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου. Με εγκατάλειψη των μνημείων, με καταστροφή, με ηλαιλασίες, με διώσεις, με λιθολόγηση εκβάθρων καταστροφή. Κάποια από αυτά γίνανε τζαμιά, άλλα γίνανε στάβλοι, στάνες, ξενοδοχεία. Έχουμε λοιπόν μία ολιστική καταστροφή όλων αυτών των μνημείων και ευτυχώς για μας, φεύγοντας οι πρόσφυγες το 1922 και εξής, φέρανε μαζί τους πάρα πολλά από τα κοιμήλια από αυτές όλες τις περιοχές που εγκαταλείφθησαν και κάπως έτσι διασώθηκαν στις εκκλησίες, στα μοναστήρια της Ελλάδας, αλλά και στα διάφορα κατά τόπους μουσεία. Ως ιστορικό μνημείο έρχεται γρήγορα στο μυαλό του μέσου Έλληνα που δεν γνωρίζει και πολλά
η Αγία Σοφιά. Μάλιστα υπάρχει και ένα κίνημα να χαρακτηριστεί ως μνημείο επικίνδυνο να καταστραφεί η Αγία Σοφιά. Μάλιστα. Από την UNESCO. Κοιτάξτε να δείτε, τα γεγονότα των τελευταίων ετών με τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί ήταν νομίζω καταιγιστικά, γιατί ίσως κανένας δεν περίμενε αυτό το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς να ξαναγίνει τζαμί κάποια στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να δούμε την ιστορία από αυτό το πρίσμα, δηλαδή ότι τελικά η κυβέρνηση, η σύγχρονη η τουρκική κυβέρνηση, μετέτρεψε αυτό το μνημείο σε τζαμί και οπωσδήποτε αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Όμως δεν ξέρω το κίνημα αυτό που αναφέρεστε πόσα και τι θα επιτύχει. Ωστόσο, οι καταστροφές είναι σίγουρες στο μνημείο. Καθημερινά βγαίνουν στην ειδησιογραφία διάφορες καταστροφές που γίνονται στους τοίχους, στις τοιχογραφίες εκεί. Κάποιοι που παίρνουν, λέει, για ευλογίες, για προσκυνήματα, για βοήθειά τους στο σπίτι. Δεν ξέρω πόσο αλήθεια είναι αυτά τα πράγματα. Παρά εμπιστευθήκαμε τις μεγάλες δυνάμεις και η πολιτική τους δεν ήταν απόλυτα με εμάς. Πολλές φορές, ξέρετε, πριν δούμε τις πολιτικές και τους σχεδιασμούς των μεγάλων δυνάμεων, πρέπει να έχουμε συγκροτήσει τη δική μας πολιτική και με βάση αυτήν και τους εθνικούς σχεδιασμούς να αναζητούμε συμμάχους και να κάνουμε τις επιλογές που πρέπει. Η δική μου άποψη είναι ότι πέρα από τα συμφέροντα των συμμάχων, εκείνη την περίοδο έγιναν τραγικά λάθη από ελληνικής πλευράς που έδωσαν το δικαίωμα στις πολιτικές των ξένων, των συμμάχων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που αρχικά μας στήριξαν στο μικρασιατικό εγχείρημα, στη συνέχεια να πάρουν αποστάσεις και κάποιοι από αυτούς μάλιστα να βοηθήσουν και την κεμαλική Τουρκία. Ήταν μια εξέλιξη η οποία δεν είναι αναποφεύκτη και από την οποία μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα, γιατί όπως είπαμε τα συμφέροντα των ξένων δυνάμεων επικεντρώνονται στις δικές τους επιδιώξεις. Αν εμείς είχαμε την πολιτική που έπρεπε και κατά τη δική μου αντίληψη μετά το τραγικό σφάλμα των εκλογών του 1920 και της πολιτικής μεταβολής στην Ελλάδα, δώσαμε το πρόσχημα στους πρώην συμμάχους να πάρουν αποστάσεις και η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση από ένα τμήμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου να γίνει απλώς μια ελληνοτουρκική σύγκρουση. Και εκεί τα πράγματα, λόγω των εσωτερικών κυρίως προβλημάτων που είχε η Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μικρασιατική Εκστρατεία ήταν μια επιχείρηση η οποία για να έλθει σε πέρας ήθελε τη συστράτευση όλου του ελληνικού λαού και όλου του έθνους. Αυτό δεν το πετύχαμε και αυτό είχε τα τραγικά αποτελέσματα που δυστυχώς βίωσε ο μικρασιατικός ελληνισμός και συνολικά ο ελληνισμός. 100 χρόνια μετά η ιστορία παραλαμβάνεται, υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί. Αν στην σημερινή συγκυρία δεν βγάλουμε τα συμπεράσματα που πρέπει, έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί απέναντί μας έχουμε πάντα μια επεκτατική δύναμη, η οποία όχι απλώς δεν ικανοποιήθηκε από την εθνοκάθαρση σε βάρος του μικρασιατικού ελληνισμού, αλλά βλέπουμε ότι σήμερα συνεχίζει τις εθνικιστικές της επιδιώξεις και στο χώρο του Αιγαίου και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να το δούμε και στη Θράκη. Αν λοιπόν τα συμπεράσματα εκείνης της περίοδου δεν ληφθούν υπόψη και από την πολιτική μας ηγεσία αλλά και από τον ελληνικό λαό, τίποτα δεν αποκλείεται, γιατί η ιστορία είναι μια δυναμική υπόθεση που κανείς δεν ξέρει πού οδηγεί τα πράγματα, είτε προς θετικές είτε προς αρνητικές εξελίξεις. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.